άποψη ότι για το ελόγω θέμα κοιτάζουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσο. Ποιο είναι το δάσο? Η τεχνολογία όπως εξελίσσεται παγκόσμια δίνει τη δυνατότητα σήμερα να παράγουμε ενέργεια από ίδιες μορφές, από ίδιες πηγές όπως είναι ο ήλιος και ο άνθρωπος. Εμείς σε αυτά είμαστε πλούσιοι σαν χώρα. Το στοιχειώδες ερώτημα είναι, ή αν θέλετε πράξεις που έχουμε να κάνουμε, είναι πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις πηγές με τη νέα τεχνολογία και να τις εξάγουμε, παρακαλώ. Άλλως, πρέπει να καταδικάσουμε παγκόσμια και διαχρονικά το παγκόσμιο εξαγωγικό εμπόριο. Δηλαδή, οι χώρες που παράγουν πετρέλαιο τώρα και εξάγουν. Πρέπει να καταδικαστούν ό,τι ξεκινούνται. Λοιπόν, η όρημη σκέψη είναι πώς θα το πράξουμε αυτό για να υποφεληθούμε. Και μέσα σε αυτή την ωφέλεια είναι ασφαλώς να μην πειράξουμε ούτε το φυσικό μας περιβάλλον, ούτε τους άλλους τομείς δραστηριότητάς μας. Παρακαλώ, ηθικία. Και για να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να κουβεντιάσουμε, πρέπει να μελετήσουμε, πρέπει να δούμε και όχι να αφορίζουμε. Διότι περί αφορισμού πρόκειται. Όχι το ένα, όχι το άλλο, που θυμίζει κάτι πρωτόγονους λόγους, το σε πήγαν το σαπούνι και δεν ξέραμε. Το χρησιμοποιούσαν και το πετούσαν. Λοιπόν, σας καλώ. Όλοι έχουμε ευαισθησίες και δεν μετριούνται με συμμετοχές σε συλλόγους ή όχι, όσον αφορά το περιβάλλον, όσον αφορά την πρόοδο του λαού και με βάση αυτά να κουβεντιάσουμε για να κερδίσουμε όσο γίνεται περισσότερα και να αποτρέψουμε όσο γίνεται χειρότερα.